Θέλω να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, Νίκο και αγαπητοί ακροατές, και να συνομιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων, τον κύριο Νεκτάριο, τον οποίο και παρακολουθούμε και διαβάζουμε και χαιρόμαστε για τα όσα λέει και ξέρουμε ότι και εκείνος έτσι βρίσκεται στο στόχαστρο πάρα πολλές φορές. Αλλά αυτή είναι η Εκκλησία μας. Πρέπει να ακούγεται, όπως είπαμε, Σεβασμιότατε. Σας καλημερίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα, κύριε Γιαχνάκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την όμορφη εκπομπή της Πεμπτουσίας, για το ραδιοφωνικό σταθμό. Και χαίρομαι που υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί ορθόδοξοι που παραμένουν στις επάλξεις, που θα μπορούσα να πω κάνουν αντίσταση, διότι αυτή τη στιγμή εάν δεν αντισταθούμε σε αυτό το ρεύμα, σε αυτό το κύμα το οποίο εν πάση περιπτώσει παρασύρει τα πάντα, από εκεί και πέρα θα ισοπεδώσουμε και την πίστη μας, αλλά θα ισοπεδώσουμε και την πατρίδα μας. Ήδη εκεί στοχεύουν οι παγκοσμιοποιητές τα πάντα να τα κάνουν έναν αχταρμά, θα μου επιτρέψετε να πω, κατά το λεγόμενο. Έτσι είναι, Σεβασμιότατε. Να μην υπάρχει ούτε η ταυτοπροσωπία μας, να μην υπάρχει η ταυτότητά μας, να μην υπάρχει η πίστη μας, να μην υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Παρά μόνον να είμαστε ρομποτάκια τα οποία εκεί θα διατάσσουν και εμείς θα πηγαίνουμε. Αυτό όμως δεν είναι μέσα στη δημιουργία του Θεού, δεν μας δημιούργησε έτσι ο Θεός. Μας έδωσε την ελευθερία του προσώπου, μας έδωσε την ελευθερία της σκέψεως, την απόφασή μας, τη βούλησή μας. Άβουλοι δεν πρέπει να είμαστε. Σας ευχαριστώ λοιπόν, γιατί πραγματικά ο σταθμός σας ορθοτομεί των λόγων της αληθείας και της πίστεως μας. Προσπαθούμε, Σεβασμιότατε, και εμείς έτσι να βοηθούμε λίγο στην ανάδειξη των γεγονότων από μία πλευρά, θα έλεγα, και πιο κοντά στον άνθρωπο και πιο αληθινή και πιο ειλικρινής. Διότι μην νομίζετε ότι και εμείς περνάμε λίγα και σας χτυπούν στην Εκκλησία, ενώ τους εκπροσώπους για όσα λέτε, αλλά και εμείς οι οποίοι προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που μόλις αναφέρατε, δεν περνάμε και λίγα. Αλλά ξέρετε, είναι καλό, είναι καλό να αναλογιζόμαστε όλες τις ευθύνες μας και εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο πλαίσιο των ευθυνών μας. Έτσι, έτσι. Υπάρχει η εξής δυσκολία. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί το κοσμικό φρόνημα, η κοσμική σκέψη, με τη σκέψη της πίστεως και της εκκλησίας. Είναι ασυμβίβαστα αυτά τα πράγματα. Ακούω πολλούς δημοσιογράφους από τα κανάλια, από τα πάνελ, από το ένα, από το άλλο, οι οποίοι έχουν μία άποψη και βεβαίως εκείνοι θεωρούν ότι μπορεί να εξαγγείλουν, εκείνοι έχουν την αλήθεια και εκείνοι. Εντάξει, βρισκόμαστε όλοι μέσα σε μία, να το πω έτσι, σε μία πλάνη. Αλλά θεωρούν ότι η Εκκλησία ή οι διακονούντες στην Εκκλησία, όχι εκπρόσωποι, εμείς που διακονούμε την Εκκλησία, έχουμε μία ευθύνη πνευματική. Δεν μπορούν τα πάντα να ισοπεδωθούν στο βωμό, να πω έτσι, της λεγόμενης, γιατί δεν τη θεωρώ πρόοδο αυτή, της λεγόμενης πρόοδου. Δηλαδή αυτό το καιρό λούστηκα με τις, θα μπορούσα να πω εντός εγώ, της ύβρης, ότι είμαι σκοταδιστής. Είδα τους φωτοδότες και τα φώτα τα οποία καταφώτισαν και τη σκέψη των ανθρώπων και την πατρίδα μας. Απογοητευμένος είμαι από αυτούς οι οποίοι εξαγγέλουν τον εαυτό τους και τον παρουσιάζουν ως προοδευτικό και ως φωτοδότη. Και εμείς είμαστε οι σκοταδιστές. Δεν πειράζει, ας τα λένε, ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Αλλά είναι κατατύχητοι οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν την ουσία της πίστεώς μας. Δεν γνωρίζουν και ακόμη και αυτά τα οποία είπα, δηλαδή περί της αποκοπής από το σώμα της Εκκλησίας, δεν κατανοούν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, ίσως πρέπει να το εξηγήσετε λιγάκι. Μιλάτε για τις απαγορεύσεις που είπατε και για τους αποκλεισμούς σε σχέση πάντα με τη μέρημνά σας και για την ενότητα των πιστών πάντα. Μα εννοείται. Μπορεί μεν να είναι βαπτισμένοι είτε οι βουλευτές είτε οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, αλλά δεν πάει να πει ότι αυτό το βάπτισμα και το σημείο του Σταυρού του Χρίσματος με το οποίο χρηστήκαμε να το έχουμε κρατήσει στη ζωή μας. Χρειάζεται αγώνας
για να κρατήσουμε αυτήν την μαρτυρία του βαπτίσματος μας, αλλά και του χρίσματος. Θεωρούν ότι επειδή πέρασαν είτε από ένα οικοτροφείο που τότε η Εκκλησία μεριμνούσε για τα φτωχά παιδιά, γιατί όλοι μας είμαστε φτωχοί στις περασμένες εποχές, ότι πέρασε η Εκκλησία μεριμνούσε είτε από οικοτροφία είτε από τα συσίτια, ότι δηλώνει με αυτόν τον τρόπο την πίστη. Μα δεν είναι η πίστη για το ότι εσύ ετράφηκες από την Εκκλησία. Εσύ πρέπει να είσαι ευγνώμων, διότι η Εκκλησία ως φιλόρθρωπος μητέρα δεν έχει εγκαταλείψει κανέναν, αλλά τους πάντες έχει φροντίσει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα του επιτιμίου, για το οποίο άκουγα προηγουμένως που λέγατε στην έγκριτη εκπομπή σας, έχει να κάνει με την αποκοπή από το σώμα του Χριστού μας, mm-hmm. από το σώμα της Εκκλησίας. Δηλαδή, όταν ένας αμαρτάνει την οποιαδήποτε αμαρτία, από μόνος του αποκόπτεται και δεν μπορεί να είναι μέτοχος στο σώμα, το μυστικό σώμα του Χριστού μας, της Εκκλησίας μας. Διότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι πάντες είμαστε, αποτελούμε τα μέλη του Χριστού. Όλοι δηλαδή οι χριστιανοί, οι οποίοι είμαστε ενεργοί χριστιανοί, κοινωνούμε, δεχόμεθα την χάρη του Θεού, είμαστε ένα σώμα μέσα στη, αυτό φανερώνεται το σώμα του Χριστού μας, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Λατρεία. Επομένως, όταν ένας, εν πάση περιπτώσει, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, όταν ένας είναι ψεύτης, όταν ο άλλος είναι, να το πω έτσι, ύπουλος, καταχραστής, όταν με την οποιαδήποτε, να πω έτσι, αμαρτία, όταν είναι σαρκολάτρης, όταν είναι πλεονέκτης, όταν αδικεί, όταν... δεν μπορεί να είναι, δεν συμβιβάζεται αυτή η κατάσταση να είναι στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού μας. Τώρα λοιπόν, όταν ένας ακόμη περισσότερο δημοσίως αθετεί των λόγων του Θεού και αθετεί τις εντολές του Θεού, αμαρτάνει δημοσίως, τότε και η Εκκλησία μας είναι υποχρεωμένη να πει ότι ξέρεις, δεν γίνεσαι δεκτός εάν δεν μετανοήσεις. Η προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Τώρα, υπάρχει μια σύγχυση, θεωρούν Εκκλησία των χειροποίητων ναών, στον οποίο μπαίνουν μέσα οι πολιτικοί μας, αλλά ή ο καθένας, δεν ξέρω με ποιο νόημα μπαίνει, αλλά κυρίως οι πολιτικοί μας, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένας για την κοινωνική καταξίωσή τους ή ακόμη χειρότερο για την ψηφοθυρία. Ας μπουν μέσα να καμαρώσουν, ας τους δουν οι άνθρωποι μας και αν έχουν κρίση ας επιλέξουν, γιατί δεν τους είδα και ποτέ να κοινωνήσουν, η αλήθεια είναι, του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Τώρα που το λέτε, πόσο δίκιο έχετε, σεβασμιότατε. Παρά μόνον ένας συνειδητός βουλευτής εδώ του τόπου μας, ο οποίος κοινωνεί τις μεγάλες γιορτές, μου κάνει εντύπωση, και εξομολογείται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός πήγε μέσα στη Βουλή που θα μπορούσε να το σκάσει και να μην είναι παρόν, ομολόγησε και είπε «Όχι, καταψηφίζω». Δηλαδή, πώς μπορώ ως επίσκοπος, ως που έχω την ευθύνη του ποιμνίου μου, να πω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν αναγνωρίζω την πίστη και την ομολογία σου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, προχώρησε, διότι προχωρούν να κάνουν και ένα νόμο για να παίρνουν το επίδομα της μητέρας, πώς το λένε, της, που παίρνουν το ανδρόγυνο, που παίρνει... Mm-hmm. Λοιπόν, και τούτος εδώ έτσι αντιστάθηκε. Τώρα, οι άλλοι είναι αγαπητοί, αγαπητότατοι οι βουλευτές μας, οι πάντες. Και όλος ο λαός μας, και εγώ τον αγαπώ. Άλλο όμως η αγαπολογία και άλλο να πεις την αλήθεια, την αλήθεια της πίστεως, την αλήθεια του Χριστού μας, την οποία δεν τη γνωρίζουν οι άνθρωποι. Χαρά μου θα ήταν να ερχόνταν να μπουν, για πες μας, ποιο είναι το σφάλμα μας, τι έκαναμε,
Για ποιο λόγο έχουμε αυτό το επιτίμιο και εγώ να κάτσω να τους εξηγήσω. Αν και το σκέφτομαι βεβαίως να τους προσκαλέσω για να τους πω ελάτε εδώ γιατί δεν πάβετε να είστε παιδιά μου. Εγώ προσκαρτερώ πάντοτε όπως ο Θεός Πατέρας προσκαρτερά τον καθέναν ο οποίος είναι πεπτοκός. Όπως ο πατέρας στην παραβολή του ασώτου Υιού τον ανέμενε για να τον αγκαλιάσει, να του αποδώσει, να τον αποκαταστήσει και τον αποκατέστησε. Λοιπόν, αυτό περιμένουμε μέσα στην Εκκλησία, την αποκατάσταση όλων των ημαρτικότων και όλων των πεπτοκότων. Επομένως, δεν έχει να κάνει το θέμα της αποκοπής από το σώμα, το μυστικό σώμα του Χριστού μας, το μυστικό σώμα της Εκκλησίας από την παρουσία οπουδήποτε. Αυτό δεν με ενδιαφέρει ούτε και ποτέ θα το ελέγξω. Πάντως αυτό που είπατε πριν, Σεβασμιότατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι σκεφτόσασταν να τους καλέσετε όλους αυτούς τους αγαπητούς βουλευτές που, εν πάση περιπτώσει, ψήφισαν τον νόμο και να τους εξηγήσετε για ποιο λόγο αντιστέκεστε και ίσως να το αναλύσετε και κλεισμένο των θυρών. Δεν είναι ανάγκη να. Αυτό θα ήταν μια ωραία ιδέα. Μήπως να το κάνατε κι εσείς. Το πρόγραμμά μου το έχω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Εντάξει, μετά μου εξήγηναν γιατί του ΤΑΒΕ που έχουν καταγωγή από εδώ. Εγώ την ευθύνη την πνευματική έχω μόνο για αυτόν τον τόπο, σωστό. Δεν την έχω για όλη την Ελλάδα. Και ναι. Μπορεί ανάλογα να πράξουν και οι υπόλοιποι ιεράρχες. Ναι. Δεν είναι κακό να γίνονται και κλεισμένων των θυρών κάποιες τέτοιες συζητήσεις. Γιατί σεβασμιότατε να σας πω, σας ακούω τώρα που μιλάτε τόση ώρα και σκέφτομαι. Γιατί και εγώ πολλές φορές βλέπω και στη Βουλή τι ψηφίζονται όλα. Δεν είναι μόνο τώρα αυτό το θέμα, και άλλα που ψηφίζονται και δεν έτσι παίρνουν την κατάλληλη δημοσιότητα για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι όταν λείπει. Παίρνουν επίδομα μητρότητος και τα ομόφυλα ζευγάρια. Δυστυχώς. Αυτό είναι. Επίτομα μητρότητος, αντιλαμβάνεστε. Εγώ ένα έχω να πω τελικά, ότι όταν λείπει ο Χριστός, τα πάντα επιτρέπονται. Βέβαια. Μα δεν τον θέλουν τον Χριστό. Γενικώς δεν βλέπετε η πορεία της παγκόσμιας κατάστασης που πάει, η παγκοσμιοποίηση. Ενοχλείται ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι, από την παρουσία του Χριστού, από την παρουσία του Σταυρού, από τον λόγο της αλήθειας και της ορθοτόμησης. Σήμερα, εκείνο το οποίο δέχεται τη μεγαλύτερη πολεμική είναι η αλήθεια. Οδηγούμαστε στο ψεύδος. Θέλω να μας οδηγήσουν σε μια εικόνα, σε μια εικονική κατάσταση και πραγματικότητα. Ενώ άλλη είναι η αλήθεια. Μας οδηγούν σε μια ανελεύθερη ζωή. Δεν είναι τα πράγματα μόνο για την πίστη του Χριστού μας. Βεβαίως την ελευθερία και την αλήθεια ο ίδιος ο Θεός την έδωσε σε μας τους ανθρώπους. Όταν δεν πήγε στον Πιλάτο ο Κύριος μας υπεραμύθηκε της αληθείας και του είπε «Τι εστί αλήθεια» τον ρώτησε ο Πιλάτος γιατί είπε «Εγώ ήρθα για να αναγγείλω την αλήθεια» και του λέει «Ποια είναι η αλήθεια» και τι του είπε ο Πιλάτος, γιατί του είπε ο Χριστός «Εγώ είμαι η αλήθεια». Δηλαδή, όταν ο ίδιος ο Θεός είναι η αλήθεια, κατά ομολογία, όταν εκείνος μας έδωσε την ελευθερία, την ελεύθερη βούληση, να γιατί πολεμείται και η αλήθεια και η ελευθερία. Και η δικαιοσύνη, τα πάντα πολεμούν. Επομένως, οδηγούμαστε σαν λαός, δεν ξέρω οι άλλες, τα άλλα κράτη και οι άλλοι λαοί, αλλά εμείς οδηγούμαστε σαν λαός σε μία κατάσταση όχι νορμάλ, σε μια κατάσταση ψεύδους, σε μια κατάσταση σκότους. Επομένως, σκοταδιστής δεν είναι εκείνος ο οποίος υπεραμείνεται της αληθείας του Θεού και της ελευθερίας, όπως μας λένε σκοταδιστές. Σκοταδιστής είναι εκείνος ο οποίος δεν θέλει να δει την αλήθεια, δεν θέλει να ζήσει με την ελευθερία. Αυτό είναι εκείνο το οποίο δεν θέλει την δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτό είναι η τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, δυστυχώς, και της πατρίδας μας. Πάντως είναι γεγονός, Σεβασμιότατε, ότι ζούμε σε μια εποχή συγχύσεως. Μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν. Μα έτσι είναι. Και το χειρότερο είναι τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι. Αυτοί είναι νομίζω τα μεγάλα θύματα. Μα εκείνο είναι.
Αν αυτά τα πράγματα δεν ξεκαθαρίσουν, που δεν ελπίζω, γιατί οι εντολές είναι άνωθεν δοσμένες από αλλού, από τη... εκδυσμών στο βάθος της Δύσεως. Λοιπόν, από εκεί έρχονται όλα τα κακά στην καθημάστε Ανατολή, οι οποίοι εμείς Ανατολίτες μπορεί μεν, είμαστε και θέλουμε να νικούμε στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε να έχουμε και την ιδιοπροσωπία μας. Θέλουμε να έχουμε την ελευθερία μας. Θέλουμε να έχουμε την πατρίδα μας. Όχι τα πάντα να τα καταλύσουμε μπροστά στο βωμό, να πω εν πάση περιπτώσει, των όποιων σχεδίων σκέφτονται και σχεδιάζουν κέντρα για την οικογενειακή ζωή. Εδώ άλλαξε η δομή της κοινωνίας μας με τούτο το νομοσχέδιο, αντιλαμβάνεστε. Εδώ πάνε να καταργήσουν τα πρόσωπα, δηλαδή να καταργηθεί το άρεν, το αρσενικό με το θηλυκό. Δηλαδή είναι μια... Ήδη έχουν δημοσιεύσει ότι πλέον δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε με το αρσενικό ή το θηλυκό. Αυτό είναι από την Αμερική. Δημοσιεύονται. Ευτυχώς που είναι το διαδίκτυο και βλέπουμε. Είναι μερικά πράγματα για τα οποία προβληματιζόμαστε σαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Και τώρα ποια θα είναι η μέρημνά σας, σεβασμιότατε, για αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε πλέον καθημερινά και πολύ έντονα στις ζωές μας, έτσι, στις οικογένειές μας, στην εργασία μας, παντού. Απλώς θα πρέπει να κατανοήσουμε εμείς σαν Εκκλησία ότι πρέπει να εργαστούμε εντακτικότερα για να ευαγγελίσουμε τους ανθρώπους. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι μας κατηγορούν, λείπει ο Ευαγγελισμός. Δεν ξέρουν την αλήθεια της πίστεώς μας. Και όλα περικλείονται σε μια καραμέλα που την πιπιλίζουν και λένε «Α, τι αγάπη είναι αυτό! Ο Θεός, ο Θεός όντως είναι αγάπη, αλλά ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Ο Θεός μας έχει δώσει και κανόνες, μας έχει εκφράσει το θέλημά του, μας έχει δώσει εντολές. Δεν είναι ό,τι θέλω εγώ. Το ό,τι θέλω εγώ δεν είναι αγάπη. Η αγάπη είναι να θυσιάζομαι. Αγάπη δεν είναι ο αισθησιασμός, ούτε η αγαπολογία. Αγάπη σημαίνει θυσία, αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, γιατί ο ίδιος τον δημιούργησε, και προτίμησε ο ίδιος να δανειστεί αυτό το δημιούργημά του, δηλαδή να δανειστεί την ανθρώπινη μορφή, να την τυχεί και να γίνει αυτή η ένωση του θείου και του ανθρωπίνου, ούτως ώστε στο θεανθρώπινο αυτό πρόσωπο να επιτευχθεί η σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, του ανθρώπου. Γι' αυτό και με αυτήν την δική μας την ανθρώπινη φύση αναλαμβάνεται, αναλύθηκε δηλαδή ο Θεός στην αιωνιότητα. Παρεδρεύει η ανθρώπινη φύση, η οποία καταξιώθηκε ξανά το πρόσωπο το θεϊκό. Και επομένως αυτά τα πράγματα, αν δεν τα ζήσουμε, αν δεν τα κατανοήσουμε, αν δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε, που κάθε μέρα μπορεί να λέμε ο καθένας στο κοντό του και το μακρύ του. Όπως θέλει ο καθένας, θα εκφράζεται περί της πίστεως. Όμως δεν είναι αλήθεια η πίστη. Άρα, σεβασμιότατε, εσείς είστε της άποψης, και βεβαίως νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό, έτσι όσο μπορούμε εμείς από την πλευρά μας να το κρίνουμε, ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία δεν έπρεπε μόνο να έτσι υψώσει τη φωνή της όταν ξεκίνησε αυτή η προετοιμασία και μετά η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου και η τάση να αλλαχθεί η κοινωνία, η μορφή της και ο χαρακτήρας της, αλλά να έχετε μια συνεχή επαγρύπνηση και μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, διότι αυτό θα είναι πλέον στην καθημερινότητά μας. Ένα θέμα το οποίο και θα διαιωνίζει μια διαφορετικότητα στη σκέψη και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, των οικογενειών και των παιδιών. Νομίζω ότι αυτό είναι τα αυτονοήτως, να τα κατανοούμε. Και νομίζω αυτή τη στιγμή που η παιδεία μας δέχεται ένα bullying
δέχεται όχι την αληθινή παιδεία, όχι τη γνήσια παιδεία. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι όπου υπάρχουν πολλία με τη μέρημνα της Εκκλησίας, εκεί παράγεται ένα έργο, ένα ήθος. Δηλαδή, τι κάνει ο χριστιανός, ποιεί ήθος. Δηλαδή, οι εντολές του Θεού ποιούν ήθος. Αυτό λοιπόν το ήθος σήμερα έχει εκλείψει από την κοινωνία μας. Διότι όταν θεωρούμε ηθικόν το ανήθικον, τότε δεν έχουμε ήθος στην κοινωνία μας. Ο νοόν νοήτο. Όταν λέω το ανήθικο, το θεωρούν είναι ηθικό. Ε, όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό λοιπόν το ήθος με την παρουσία του Θεού, το οποίο την ηθική δηλαδή του Θεού μας την έδωσε και την ζούμε και την βιώνουμε, αυτό ποιος θα το διδάξει στα νέα ανδρόγυνα, τα οποία γκρεμίζονται και αυτά χωρί. Όσοι γνωρίζουν τον Χριστό κοντά μας, εκεί να δείτε πως μεταμορφώνει ο ίδιος ο Χριστός την οικογένεια. Ποιος θα διδάξει σε αυτά τα παιδιά το ήθος? Ποιος θα πει σε αυτά τα παιδιά ότι δεν πρέπει να έχει εγωισμό, δεν πρέπει να κάνεις bullying στο συμμαθητή σου? Η αγάπη πρέπει να μελετηθεί, να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ενότητα. Σήμερα λοιπόν ο λαός μας πάσχει από αυτό. Δεν είμαστε ενωμένοι. Αυτή η σύγχυση υπάρχει διότι έπαυσε πλέον να υπάρχει η ενότητα στο λαό μας. Και δεν υπάρχει η ενότητα στο λαό μας διότι έπαυσε το Πανάγιο Πνεύμα να η ζωή του καθενός. Διότι το Πανάγιο μας το υποσχέθηκε και είπε ότι εκείνο θα μας δείξει. Εκείνο θα είναι που τη ζωή μας θα την μεταμορφώνει, θα την αγιάζει. Το Πανάγιο Πνεύμα τον Παράκλητο τον έχουμε φυκαδεύσει με τα έργα της αμαρτίας, με τη ζωή μας, με την αποστασία μας. Και έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται απομονωμένος και αυτή την απομόνωση δεν κάνει ο διάβολος, ο πειρασμός μας από μόνος. Και αυτόν τον διάβολο ποιος τον υπηρετεί? Αυτά τα παγκόσμια σχέδια των παγκοσμιοποιητών που νομίζουν ότι είτε με λογικά είτε εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουν τα σχέδιά τους. Είναι εκείνα με τα οποία όχι μεταμορφώνουν επί τα γύρω την ζωή των ανθρώπων. Καθημερινά χειροτερεύει. Δηλαδή η εγκληματικότητα στην πατρίδα μας έρχεται να αντιγράψει του περασμένου αιώνα του Σικάγου παραδείγματος χάρη της Αμερικής και, ούτω, και που αλλού λέγαν τότε για αυτές που ήταν ξακωστές οι καταστάσεις και την κλιματικότητα. Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση θα έλεγα σεβασμιότατε ότι ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, ίσως ερχόμενος πιο κοντά στην Εκκλησία, μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει αυτή την καινούργια πραγματικότητα και τη νέα μορφή της κοινωνίας που θέλουν να επιβάλλουν. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν μπορούμε μόνοι μας, ας πούμε, να είμαστε και αυτοσύμβουλοι. Πάντα θα χρειάζομαστε από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλα και σοβαρά θέματα, σίγουρα την βοήθεια και την ενίσχυση από την Εκκλησία. Άρα, δηλαδή, γι' αυτό σας είπα πριν από λίγο ποια άραγε θα είναι τώρα η μέρημνα των ιεραρχών. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ πιο έντονη πλέον η μέρημνα των ιεραρχών. Γιατί χρειαζόμαστε και σοβαρότητα και πνευματικότητα. Και υπευθυνότητα πνευματικών πατέρων, πρωτίστως επισκόπων και δευτερευόντως πνευματικών πατέρων, οι οποίοι θα καθοδηγούνται πως κατά το Άγιο Πνευματικόν. Ούτως ώστε αυτοί οι πνευματικοί πατέρες να ξέρουν να καθοδηγήσουν σωστά το ποιμνιό τους, την ενορία τους. Οι συνάξεις δεν πρέπει να είναι μόνο λειτουργικές. Πρέπει να βρούμε πολλούς τρόπους συνάξεων, ούτως ώστε οι άνθρωποι μας να κατανοήσουν ότι όλα αυτά, τα οποία είτε βλέπουν είτε ακούνε, και βλέπετε ότι σήμερα το Facebook το θεωρούν και τα άλλα τα μέσα, το θεωρούν ως έπαλξη του ο καθένας
και τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, είτε υβρίζοντας, είτε αποδοκιμάζοντας, είτε το ένα είτε το άλλο. Δυστυχώς και αυτά είναι καταστάσεις τις οποίες τις εφεύραν για να μπορέσουν να γκρεμίσουν την ενότητα μεταξύ μας. Την γειτονιά την παλιά, την συγγένεια, τα πάντα αυτά τα οποία μας συνέδεαν παλαιότερα. Τώρα δυστυχώς αυτά δεν μας συνδέουν, απλώς καταρακώνουν την προσωπικότητα του καθενός μας και ο καθένας κλείνεται στο καβούκι του, δυστυχώς στον ατομισμό του και στον εκοκεντρισμό του, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι σήμερα να αναζητούν και να αποζητούν τους λεγόμενους ψυχοθεραπευτές ή ψυχολόγους. Αυτά είναι μάλιστα τα κακά τα οποία αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, τώρα αυτό που, στον επίλογο αυτής της εκπομπής βάλατε και ένα πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα που αξίζει να αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Γιατί είπατε τώρα για τους ψυχοθεραπευτές και για τους ψυχιάτρους, που τελικά τρέχει κυρίως όλη η νεολαία πια και πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Διότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί, εκεί φτάσαμε να αναζητούμε πλέον έναν ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο και έναν ψυχοθεραπευτή. Η νεολαία περισσότερο από ποτέ θα έλεγα ότι καταφεύγει σε αυτές τις λύσεις. Ίσως εκεί κάπου πρέπει να υπάρχει μια πνευματική βοήθεια, αλλά γι' αυτό σας είπα είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα ήθελα να το συζητήσουμε και σε μια επόμενη εκπομπή αυτό, για να αναδείξουμε έτσι και να φωτίσουμε κάποια σημεία. Ναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι που βρήκατε λίγο χρόνο για μας σήμερα. Και να ευχηθούμε καλή και ευλογημένη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αν και νομίζω μέσα στις μέρες αυτές καλό θα ήταν έτσι να έχουμε άλλη μια επαφή, διότι θα χρειαστούμε έτσι λίγο να μιλήσουμε και για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για την νηστεία, για την προσευχή, για τα πάθη μας. Διάθεση σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε.